Κομμάτια κρέας είναι! Για τώρα δεν τρέπεστε! Τι ντροπή! Είναι ντροπή σα! Ολονόν ντροπή είναι! Δεν είναι τα πούλα να ακούσετε! Δεν είναι την υγεία μας θέλετε! Θέλουμε την υγεία μας! Και υπόσχεση ότι δεν θα γίνει! Όχι! Ξέραμε ότι θα κάνετε αυτό! Ξέραμε ότι θα κάνετε αυτό! Γι' αυτό φωνάζουμε! Εργάτες, εργαζόμενοι, άνθρωποι της βραδής φόρτας, της καθημερινότητας, οι οποίοι ακριβώς πονούμε την πόλη μας, ποχθούμε για την πόλη μας, θέλουμε να πάει μπροστά από την πόλη, αγωνιζόμεθα για να καλύτερα στα παιδιά μας και γενικά στις επόμενες γενιές που ακολουθήσουν, αλλά ακριβώς θέλουμε μια ανάπτυξη που να είναι ανθρωποκεντρική. Μια ανάπτυξη που να έχει σημαίνει αφορά τον άνθρωπο, το περιβάλλον. Αυτή την ανάπτυξη την στηρίζουμε και την υποστηρίζουμε και θα την υποστηρίξουμε. Όχι όμως ανάπτυξη την οποία θέλει λέει. Όχι ανάπτυξη την οποία βλέπει αυτή τη στιγμή ένας λαός να βρείτε. Μου κάνει εντύπωση κύριε Πρόεδρε και κύριε Δημοτική. Όταν βλέπει ένα λαό πειρατήσει τόσο, τόσο δεμένο, τόσο ενωμένο σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουμε κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε οι καμπάνες του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου να χτυπάνε πέθυμα. Θέλουμε να χτυπάνε πάντα χαμούμενα. Όχι στον Άγιο Νικόλαο και όχι στην κατοικημένη περιοχή. Για να γίνει η εγκατάσταση του υποσταθμού. Επομένως, δεν πρέπει η ΔΔΕ να δείχνει αυτή την άκαμπτη στάση ενάντια στη θέληση των κατοίκων της Ρόδου και μέχρι τώρα των δημοτικών αρχών. Η οικοδομική άδεια έχει ανακριθεί και επειδή πιστεύουν μερικοί ότι στο εφετείο θα κερδίσει η ΔΔΕ, υπάρχουν και άλλοι 10 λόγοι που η ίδια η υπηρεσία, η δική μας, έχει προσθέσει ώστε να τεκμηριώσει ότι καλώς η οικοδομική άδεια έχει αυτή και δεν είναι πολιτική άποψη. Υπάρχουν προβλήματα στην οικοδομική άδεια αυτού του κτηρίου. Κλείνω. Πιστεύω πως η ΔΔΕ πρέπει να δείξει την ευαισθησία της σε ένα τέτοιο θέμα και να ξεκινήσει άμεσα σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο να συζητά και να βρει εναλλακτικές λύσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν και μπορεί πολύ πιο γρήγορα να γίνει ο υποσταθμός. Διότι αν επιμένει σε εκείνη τη θέση η αντίδραση των κατοίκων είναι τέτοια που νομίζω ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επομένως δεν βλέπω τον λόγο να επιμένει. Η λαροτραγωδία ήταν αυτό που εξελίχθηκε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή να έρχεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΔΕ και να μας λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ότι δεν υπάρχει κανένα σύμβουλος διότι το σεξουάλι, το πιστολάκι και το σπάνιο φορά στην πραγματιά μας είναι, εκφέρει πολύ μεγαλύτερη αστυνομία. Αν είμαι καραφλός δεν το χρησιμοποιώ καν. Και αν έχω μετά το χρησιμοποιώ μια στις τόσες. Τώρα είναι επιχειρήματα αυτά. Μας είπε επίσης σε ερώτηση μου όταν το ρώτησα αφού παίρνετε όλα τα μέτρα προστασίας των κατοίκων που φροντίζετε για την υγεία μας ομαδά. Πέστε μου πότε κάνατε μετρήσεις στον υποσταθμό του Ρεβινιού, που δουλεύει δεκαετίες. Και εκεί κάτι. Ποτέ. Κάποιος εδώ συνάδελφος, κάποιον άλλην άποψη την υγεία, πού να μιλήσει. Πού. Πώς θα βγει από την αίθουσα. Για πέστε τώρα ένας εδώ. Πέστε πώς θα στο λέω αυτό. Προσγνώσκεις η μορφωσία μου μετά μιλώ. Για πες ένας εδώ ότι θα γίνει ο δεσμός του Ρεβινιού. Όπως ο Μάρκ. Να δούμε αν πια έχουν την αίσθηση. Εδώ δεν έχουμε το 51%. Έχουμε την κριτική πλειοψηφία της περιοχής να μην θέλει. Να μην θέλει. Οπότε κακώς το συζητάμε. Το φέραμε για την... Για το...
Εδώ υπάρχουν κάτοικοι, δεν υπάρχουν τεχνοκράτες. Απαντήστε στους κατοίκους.